σαρκόφαγος του Καλλινοριού βρίσκεται στο γραφείο του κύριου Γιάννη Μαστρογκούγκου, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στην Παναγία την Χαριτωμένη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαστρογκούγκου. Καλώς ήρθατε. Σας έψαξα, σας βρήκα εδώ. Μόνο μία ερώτηση σχετικά πώς πάει η εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου σας και μετά να πάμε και λίγο στην πολιτική. Ό,τι θέλετε. Εμείς οι εκπαιδευτικοί λειτουργούμε. Όπως έχετε ακούσει, εφαρμόζουμε την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πάει αρκετά καλά. Όλοι οι συνάδελφοι είναι εν δράση. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι αν και είναι μια προαιρετική διαδικασία, λαμβάνουν μέρος όλοι, έχουν φτιάξει τις ηλεκτρονικές τάξεις και το σχολείο λειτουργεί κανονικά, εξ αποστάσεως. Λύστε μου μια απορία. Αυτό αφορά και για τους εκπαιδευτικούς που είναι εκτός Καλλίμνου? Πάντες. Λειτουργούν ακόμα και οι ειδικότητες. Έχετε συντονιστεί λοιπόν, Έχει φτιαχτεί ένα συντονιστικό όργανο το οποίο αποτελείται από μένα και την κυρία Λάπα και λειτουργούμε μια χαρά σε συνεργασία με τους γονείς και τους μαθητές. Τα παιδιά παρακολουθούν. Κανονικά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, όχι μόνο του σχολείου μας, οι οποίοι φροντίζουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να κρατούν την εκπαίδευση στα πόδια της. Να πάμε τώρα στην πολιτική λίγο. Ως επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως είχατε μία τηλεδιάσκεψη. Τα αποτελέσματα της έγιναν γνωστά. Υπήρξε μία ομόφωνη απόφαση για τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για το νησί μας. Θέλουμε και τη δική σας άποψη. Είναι θετικό το ότι ομοφωνούμε και είναι πάρα πολύ θετικό. Να ξέρετε ότι για τον κόσμο ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε σοβαροί, εμείς τουλάχιστον που παίρνουμε μέρος στο δημόσιο διάλογο και απλά να ακούμε τις οδηγίες όπως αυτές εκπορεύονται από το επίσημο ελληνικό κράτος και τους υπεύθυνους υγειονομικής, του υγειονομικού τομέα της πατρίδας μας. Όσον αφορά τα δικά μας, όντως είχαμε μια τηλεδιάσκεψη, εκεί υπήρχαν διάφορες τάσεις, διάφορες απόψεις. Εντάχει σας συνοψίζω ότι μία άποψη ήταν όσοι έρχονται στο νησί με πλοία ή αεροπλάνο να μπαίνουν σε κατοίκον περιορισμό. Η δεύτερη άποψη ήταν όσοι έρχονται επίσης με πλοίο ή αεροπλάνο να είναι σε ξενοδοχείο. Και η τρίτη άποψη είναι να μην έρχεται κανείς. Ο καθένας κατέθεσε τις δικές του θέσεις. Εμάς η δική μας άποψη ήταν ότι πρέπει να μην κλείσουν τα σύνορα, θα λέγαμε, για το νησί, διότι υπάρχουν παιδιά, φοιτητές, όπου πλέον οι εστίες έχουν κλείσει και πρέπει να έρθουν στον τόπο τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καλύμνοι έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της κατάστασης, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκεια και πρέπει να έρθουν στα σπίτια τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν για λόγους υγείας έξω από το νησί και πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους και πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και προς αυτούς τους ανθρώπους αλλά και προς τους ντόπιους τους οποίους πρέπει να διαφυλάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η δεύτερη άποψη η οποία ήταν για κατοίκον περιορισμό όλων αυτών που εισέρχονται στο νησί, εμείς ήμασταν αρνητικοί διότι δεν μπορεί αυτό απλά αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί, όλο και κάποιος θα βγαίνει έξω από το σπίτι και υπάρχει ο κίνδυνος της διάδοσης του ιού. Και η τρίτη άποψη την οποία εμείς καταθέσαμε και στηρίξαμε ήταν ότι η καραντίνα σε χώρους προστατευόμενους όπως παράδειγμα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενοι χώροι, όπου σε αυτή την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα σε όλους όσους προείπα να έρθουν στο νησί και ουσιαστικά αποκλείεις όλους αυτούς οι οποίοι την περίοδο του Πάσχα απλά θα ήθελαν να έρθουν για να περάσουν τις διακοπές τους. Και γιατί τους αποκλείεις? Όταν ο άλλος γνωρίζει ότι θα έρθει και θα μείνει σε ξενοδοχείο 14 μέρες, απλά δεν θα έρθει. Και αν θέλει να επιμείνει να έρθει, ας πάει στο ξενοδοχείο και εφόσον είναι περάσει ο χρόνος που προβλέπουν οι υγειονομικοί, να πάει στο σπίτι του με τα χαράς, γιατί μπορεί να είναι και οικία και συγγενικά μας πρόσωπα. Το καλό είναι, κύριε Χαραματά, ότι πριτάνευσε η λογική. Η Κάλυμνος έχει την ομόφωνη της πρόταση και από ό,τι παρακολουθώ και σε κυβερνητικό επίπεδο όλα αυτά δεν ανακαλύψαμε εμείς την γνώση. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη σε κυβερνητικό επίπεδο και νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία παίρνονται είναι προς αυτή την κατεύθυνση και για τα δικά μας νησιά. Ποια είναι η αίσθησή σας
αν και κυκλοφορείτε βάσει πάντα των προϋποθέσεων ότι έχετε περιορισμένη έξοδο κι εσείς. Εφαρμόζω και εγώ. Ή με τα σύγχρονα πια μέσα, με κινητά, με λάπτοπ. Τα εφαρμόζω και εγώ με θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες όπως αυτές δίνονται καθημερινά και από τον κύριο Τσιόδρα και από τα επίσημα όργανα της κυβέρνησης. Είμαι σε επαφή διαδικτυακά με όσους πρέπει να είμαι, μιλάμε με κεντρικό επίπεδο, μιλάμε σε τοπικό επίπεδο, επικοινωνώ συχνά πυκνά με τον Δήμαρχο γιατί δεν έχουμε επ' αυτού να διαφωνήσουμε ή να ο στόχος είναι κοινός, δηλαδή να προσφέρουμε τα καλύτερα δυνατά για την κοινωνία της Καλύμνου και αυτό κάνουμε με ομοψυχία γιατί έτσι πρέπει να είναι. Και να πω στους συμπατριώτες ότι δεν είναι fake news όλα όσα ακούγεται, είναι πραγματικότητα. Εμείς κάναμε το σταυρό μας διότι αυτή την πραγματικότητα δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει και απευχόμαστε να γίνει συνείδηση, να συνειδητοποιηθεί αυτή η κατάσταση και στο νησί μας, διότι υγειονομικά είναι πολύ δύσκολο ένα νοσοκομείο να στηρίξει 16.500 πληθυσμό. Όσο και αν φιλότιμες προσπάθειες μπορούν να καταβάλουν οι υγειονομικοί, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και αν είναι προετοιμασμένο ένα νοσοκομείο, το οποίο μάλιστα δεν είναι και ειδικευμένο για αυτές τις καταστάσεις, θα έχουμε θέματα. Τυχεροί είμαστε ακόμα. Είμαστε πολύ τυχεροί. Και σημαντικό ρόλο παίζουν τα μέτρα πρέπει και η εφαρμογή τους. Πρέπει να μένουμε στο σπίτι, ούτως ώστε ακόμα και εάν κάποια στιγμή κάτι δεν πάει καλά, αυτή η αλυσίδα της διάδοσης να σπάσει μένοντας στο σπίτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και να ευχαριστήσω, κύριε Χαρμαντά, μου επιτρέπετε, και τα όργανα της πολιτείας εδώ σε τοπικό επίπεδο, το αστυνομικό τμήμα της Καλύμνου, το διοικητή και τους άνδρες της αστυνομίας εδώ, οι οποίοι δουλεύουν με πολύ φιλότιμο και προσπαθούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Λιμενάρχη και τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος που καταβάλουν οι υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί και το αντικείμενο στη θάλασσα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επίσης θέλω εδώ να κάνω ένα σχόλιο και στηρίζομαι ανεπιφύλακτα τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος και τον Λιμενάρχη, γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα. Θέλω να καταθέσω δημοσίως και κρατήστε αυτή την κασέτα ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι Έλληνες αυτοί πολίτες, οι Έλληνες αυτοί αξιωματικοί και φύλακες των θαλασσίων μας σύνορων κάνουν με πολύ σωστό τρόπο τη δουλειά τους, φυλάνε τα σύνορα της πατρίδος μας, διότι υπάρχουν σύνορα και διότι είμαστε υποχρεωμένοι να φυλάμε τον τόπο μας. Οι άνθρωποι αυτοί προστατεύουν το επάγγελμα των αλλιέων καθημερινά δίνοντας τη μάχη μέσα στη θάλασσα και επίσης φροντίζουν για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με σάπιες βάρκες έρχονται στη περιοχή να τους προσφέρουν την καλύτερη δυνατή βοήθεια. Επίσης και αυτό όπως σας είπα κρατήστε το διότι αυτή τη στιγμή βάλλονται οι άνθρωποι του Λιμενάρχης και οι άνθρωποι του Λιμενικού Σώματος και νομίζω ότι βάλλονται αδίκως ενώ αντιθέτως θα πρέπει να τους στηρίξουμε και να νιώθουμε υπερήφανοι διότι με 900 και με 1000 ευρώ που είναι ο μισθός κάνουν τον αγώνα τους πολύ δυνατά και σωστά. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας, τους γιατρούς, νοσοκόμες και όλο τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο για την προετοιμασία την οποία έχουν κάνει για να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε τύχει. Επίσης να ευχαριστήσω και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη του νησιού μας, καθώς και τον Ιερό Κληρό, διότι αν και για μας το θρησκευτικό συνέστημα είναι σε υψηλά επίπεδα, όμως συντεταγμένα και πειθαρχημένα εφαρμόζουμε τους νόμους της πολιτείας προς το καλό αυτών των πολιτών, διότι αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει η πίστη μας, κινδυνεύουν οι πιστοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαστοκούγκο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.